πεθαίνω σήμερα. Ουφ. Α, πέρασε και ο ταχυδρόμος. Να και ο λογαριασμός του τηλεφώνου. Εφημερίδες. Δεν ήρθαν ακόμα. Μετά τη μία έρχονται. Μόλις έρθουν. Καλά, καλά, ξέρω. Δεν μου λες. Η κυρά σου. Δεν ξύπνησε ακόμα. Α, ακόμα κοιμάται. Ήταν χθες ένα σπίτι. Παίζανε χαρτιά και ξημερωθήκανε. Μόλις ξυπνήσει η κυρά σου, Κασία μου, σε παρακαλώ φώναξέ με. Τι τη θέλεις δηλαδή. Τώρα για αυτή τη βρωμιάρα την από πάνω. Και τι να κάνει η κυρία Πόπη δηλαδή. Να τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Άντε έξω στη σκάλα της υπηρεσίας να δεις τι γίνεται πάλι. Πλημμύρισε στο σκουπίδι. Και μου το είχε πει η κυρά σου δηλαδή. Φιλιό μου, άμα τη δεις και ξαναπετάξει σκουπίδια, ειδοποίησέ με να τηλεφωνήσω εγώ ίδια στην αστυνομία. Καλά, καλά, θα σου το πω. Μα καλά, σε... Μεγαλώσαν αυτοί οι άνθρωποι. Γεια σου, Θασία. Καλώς στην κυρία Κική. Τι έπαθε πάλι αυτό το ασανσέρ σας. Και μου έχει βγει η γλώσσα να ανέβω μέχρι εδώ πάνω. Κάτι χάλασε και το φτιάχνουνε. Στάσου να κάτσω γιατί θα σοκιαστώ. Τι θέλετε να σας κάνω. Τεχνητή αναπνοή. Μπορείς να μου κάνεις τεχνητή αναπνοή. Όχι. Λέω να σας κάνω ένα καφεδάκι. Όχι, Θασία, να μην μου κάνεις τίποτε. Θέλετε να σας κάνω μία πορτοκαλάδα. Όχι, Θασία. Εξάλλου θα πάω για φαγητό. Κάτι θέλω να μου δώσει κυρία σου και θα φύγω. Α, κυρία κοιμάται. Εξύπνατη. Μου είπε να μην την ξυπνήσω. Άμα δεν την ξυπνήσει την Πόπη, είναι ικανή να κοιμάται κανένα τρίμηνο. Έτσι μου είπε να μην την ξυπνήσω, λέει, για κανένα λόγο. Α, εκτός και αν πιάσει το σπίτι φωτιά. Το σπίτι φωτιά, ε. Θασία, ξύπνα την Πόπη, γιατί θα σας βάλω φωτιά. Θασία, Θασία. Τρελαθήκατε. Τι έγινε ρε κορίτσια, τι φασαρία είναι αυτή. Κυρία Κική, και επειδή πήγε να σου βάλει φωτιά, ήταν ανάγκη να με ξυπνήσεις. Έτσι της είχες πει, Πόπη μου, έτσι. Είπα το σπίτι, Κική μου, όχι η Θασία. Καλέ, τι ώρα είναι. Μία. Μεσημέρι ή βράδυ. Μεσημέρι. Σήμερα ή χθες. Σήμερα, Πόπη μου, σήμερα και με συγχωρείς πολύ που δεν είναι αύριο. Αλλά αύριο έχω να πάω στη μοδίστρα και ήρθα να μου δώσει εκείνο το φιγουρίνι που μου έλεγε. Το φιγουρίνι. Το φιγουρίνι από το περιοδικό. Μα για στάσου, βρε Κική μου, για στάσου. Ακόμα δεν έχω ξυπνήσει. Στάσου καλέ πρώτα να σκεφτώ ποια είμαι, πώς με λένε, γιατί βρίσκομαι εδώ. Αν είμαι χαρούμενη ή στεναχωρημένη και έπειτα θα φτάσουμε και στο φιγουρίνι. Τασία, Τασία. Ορίστε κυρία. Πεινάω. Τι θέλετε να σας κάνω. Τι φαΐ έχουμε. Τίποτα. 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 Δεν μαγειρέψαμε ακόμα. Γιατί δεν μαγειρέψαμε ακόμα. Περίμενα να ξυπνήσετε. Αχ, καημένη Θασία. Τι ώρα είναι είπαμε. Μία. Ωραία. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Μακαρόνια έχουμε. Έχουμε. Να κάνουμε μια μακαρονάδα. Πετάξου να πάρεις λίγη φέτα, λίγο ζαμπόν, λίγο κασέρι και κανένα φρούτο. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα και όλο εδώ είσαι. Άιτε πήγαινε. Μάλιστα. Α, Θασία, φέρε μου σε παρακαλώ ένα περιοδικό που έχω στο δωμάτιό μου πάνω στο κομωδίνο. Έχει μια κοπέλα με ένα κόκκινο φουστάνι απ' έξω. Μάλιστα. Άιντε πήγαινε. Καλά βρε, Κική μου, και εσύ στον ύπνο σου το έβλεπε. Ποιο? Το περιοδικό. Α, σου είπα αύριο έχω μοντίστρα. Ε, αύριο βρε, Κική μου, ως αύριο έχουμε καιρό. Α, τι έγινε. Λάθος πάλι. Ποιο? Αυτός που σου έλεγα. Καλή Κική μου, τι θα γίνω εγώ με δάχτων. Πες μου, σε παρακαλώ. Τι θες να γίνει, μωρέ, έτσι είναι ο έρωτας ο ρημάδας. Ναι, αλλά πού θα πάει αυτό το βιολί, θα το πιστέψεις. Μου έχει καταντήσει η φιάλτης. Δεν κουτάω να ξεμητήσω από το σπίτι και τσουπ από πίσω. Γιατί, σε ενοχλεί αυτό. Και φυσικά με ενοχλεί. Μωρέ, φοβάμαι να μην μάθει τίποτα ο Τάκης. Και ποιος ξέρει τι μπορεί να του περάσει από το μυαλό. Μπορεί να νομίσει ότι του δώσα εγώ το θάρρος. Για να κάνει ό,τι κάνει ο άνθρωπος, κάποιο θάρρος θα του δώσεις κι εσύ. Εγώ! Καλή τρελή είσαι, Χριστός και Παναγία. Επειδή δηλαδή έτυχε και βρεθήκαμε στο σπίτι της Παπαχρυσάρδου, παίξαμε και ένα κουμκανάκι, είπαμε και μια σαχλαμάρα. Πάει να πει ότι του δώσα εγώ το θάρρος. Αυτό μάλλον είναι! Για να δω. Ναι, αυτό είναι. Δεν ήταν στο κομμωδίνο. Ε, καλά, δεν με νοιάζει που ήταν. Άντε, πήγαινε, πήγαινε να ξεμπερδεύεις μια ώρα αρκύτερα. Πάω. Πάρ' το λοιπόν. Δεν μου λες. Θα βρεθούμε καμιά από αυτές τις μέρες. Αχ, τι να σου πω, δεν ξέρω.
Τι δεν ξέρεις τη λαφή? Λέω, θα μου επιτρέψει αυτός ο κύριος να βγω από το σπίτι? Έλα μωρέ τώρα, τι σαχλαμάρες είναι αυτές? Α, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Καλέ δεν μ' αφήνεις σε χλωρό κλαρί. 2 μήνες τώρα έχω μαρτυρήσει. Και τι σου κάνει δηλαδή ο άνθρωπος? Καλά δεν θα έλεγα, δεν κοντά να ξενικήσω από το σπίτι και τσούπα μ' αφήνω. Μα δεν είναι μόνο αυτό, βρε Κική μου, δεν είναι μόνο αυτό. Έρχεται, κολλάει δίπλα μου και μου πιπιλίζει το μυαλό. Και τι σου λέει δηλαδή? Παλαβομάρες. Δηλαδή. Να βρε Κική, πες πως εσύ είμαι εγώ. Μα αν εγώ ήμουν εσύ, θα το είχα κάνει το ψυχικό. Έρχεται λοιπόν και όπου και να είμαστε και όσος κόσμος κι αν μας ακούει και αν μας βλέπει, πλευρίζει και αρχίζει. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, γη μου, ουρανέ μου, θαλασσά μου. Βροχή μου και ομίχλη μου. Τέλειο σου λέει. Αυτά είναι η αρχή. Ο πρόλογος να πούμε. Τι συνέχεια? Ας τα τρέλες. Ξέρεις καλέ τι μου πρότεινε την άλλη φορά που έλειπε ο Τάκης στη Θεσσαλονίκη? Τι? Να πάμε λέει σε ένα χωριό. Να δεις καλέ πώς μου το είπε. Πλατανιά, Δημαριά, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, που έχει λέει έναν καλό φίλο να μας φιλοξενήσει. Και μια μέρα πριν έρθει ο Τάκης να γυρίσουμε πίσω. Μα για στάσου, βρε Πόπη μου, για στάσου. Για να σου κάνει μια τέτοια πρόταση ο άνθρωπος, πάει να πει ότι στάθηκες και τον άκουσες. Εγώ να σταθώ? Καλέ τρελή είσαι. Εγώ περπατούσα και αυτός έτρεχε από πίσω μου και μου τα έλεγε. Και δεν μου λες? Ο άντρας το ξέρει. Ούτε εξόψεως, Κική μου, αλλά έτσι όπως πάμε θα το μάθει. Και τότε γράψα λίμωνο. Ξέρεις, ο Τάκης μου είναι πολύ παρισμένος με τις οικογενειακές αρχές. Και κάτι τέτοιο θα τον έκανε θηρίο. Έλα μωρέ τώρα, τι σαχλαμάρες είναι αυτές? Στον αιώνα μας κάθε κύριος έχει τα φλε του. Και κάθε κυρία τα φιλέτης. Και ο Τάκης. Ναι, δηλαδή, ρε Κική μου, ξέρεις κάτι? Όχι, φυσικά όχι. Σε παρακαλώ, μίλα μου σοβαρά. Άντρας είναι κι αυτός, σαν όλους τους άλλους. Και αυτά τα συχνά πυκνά ταξίδια του δεν μου αρέσουν καθόλου. Α, με συγχωρείς. Ο Τάκης μου ταξιδεύει μόνο για δουλειές. Δουλειά είναι το ωφέλιμο, αλλά μαζί με το ωφέλιμο συμβαδίζει και το τεχνό. Αφού βρε σοβαρά, βρε Κική μου, ξέρεις κάτι, πες μου. Όχι, παιδί μου, δεν ξέρω τίποτα. Αλλά επειδή συμβαίνει να έχω κάνει 7 αραβώνες και 3 γάμους. Βέβαια, χωρίς να λογαριάσουμε τα τυχερά. Βέβαια, χωρίς να λογαριάσουμε τα τυχερά. Λοιπόν, συμβαίνει να γνωρίζω τους άντρες καλύτερα από σένα. Σε πληροφορώ ότι σε αυτά τα ζητήματα είναι όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένου. Βρε σοβαρά, Κική μου, μιλάς. Γιατί εσύ για να μιλάς έτσι πρέπει να ξέρεις κάτι. Όχι, παιδί μου, δεν ξέρω τίποτα. Φιλά, σταυρό. Μωρέ, φιλάω. Ό,τι θέλεις. Τη βαλίτσα μου, Πόπη, τη βαλίτσα μου. Θα χάσω την ταχεία. Ταχεία είναι αυτή, δεν περιμένει. Αμολάει κάτι πιλάλες και τρέχα πιάστηνα. Και δεν μου λες, κύριε Ανομαλία. Να σου πω, ρε Πόπη, γιατί να μην σου πω. Το πρωί που έφυγες δεν ήξερες τίποτα για Καλαμάτα, ε. Ορίστε. Λέω, το πρωί που έφυγες δεν ήξερες τίποτα. Έτσι είναι, ρε Πόπη. Και πώς το έμαθες? Πρωτού μάθει, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Πώς το έμαθα? Στο γραφείο. Στο γραφείο ήρθε ένα τηλεγράφημα και κάτσε να σου το δώσω. Όχι, μην νομίζω ότι σε λέω ψέματα. Το ξέχασα στο γραφείο, μάλλον. Γιατί σου τηλεγράφησαν από εκεί ότι έχουν ανομαλίες στην Καλαμάτα και πάρει την ταχεία και έλα. Άσταυρε, Πόπη, γιατί δεν ξέρεις από εταιρείες και όλα σου φαίνονται περίεργα. Πράγματι, πολύ περίεργα μου φαίνονται. Πάρα πολύ περίεργα, μάλιστα. Τόσο περίεργα τα κούλι μου που λέω να έρθω κι εγώ από κοντά. Ορίστε. Λέω να έρθω κι εγώ στην Καλαμάτα να δω από κοντά τις ανομαλίες. Τι. Και δεν έρχεσαι. Για να φοβηθώ, μου το λες δηλαδή. Έλα. Αλλά δεν ξέρω αν θα βρούμε θέση. Εγώ να φανταστείς, τηλεφώνησα από το πρωί και έκλεισα. Τώρα θα έχει άλλη. Πολύ αμφιβάλλωσες, γιατί η Καλαμάτα είναι μεγάλη πολιτεία. Πάει, έρχεται ο κόσμος. Του λέει και το τραγούδι. Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, ωραί πάρε και ένα μαντήλι. Ρε Πόπη, θες να σου φέρω ένα μαντήλι? Καλή, γιατί να μου το φέρεις? Αφού θα έρθω κι εγώ στην Καλαμάτα, θα έρθω, θα το διαλέξω μόνη μου και μάλιστα τα κούλι μου θα το διαλέξω και γερό. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι τι λέει παρακάτω το τραγούδι. Τι λέει, ρε Πόπη? Δεν λέει, σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό. Λοιπόν, θα έρθω, θα διαλέξω ένα γερό μαντήλι. Κι αν δω κάτι ύποπτο, θα στο δέσω στο λαιμό και θα σου πεταχτούν τα μάτια έξω σαν κουμάδι. Τώρα λες αχλαμάδι. Λοιπόν, θα έρθω. Κάνε.
Άλλο, αν δεν βρούμε θέση. Θα έρθω όρθια. Α, όχι όρθια. Όχι όρθια από πίτσα μου, όχι όρθια, γιατί εγώ σαν άντρας θα χρειαστεί να σηκωθώ να σου δώσω τη θέση. Και εσύ θα πας ξαπλωτή και αραχτή μέχρι την Καλαμάτα και εγώ όρθιος το αναποδάρι σαν τον πελαργό. Ώστε λοιπόν εσύ δεν θέλεις να έρθω, ε. Εγώ. Δεν είμαστε καλά. Εσύ. Αν και το σωστό εδώ που τα λέμε. Εδώ δεν είναι ταξίδι αναψυχής. Ήρθα να κάνει έλεγχο, έφερε και τη γυναίκα του μαζί. Έλεγχος είναι αυτός. Πόπι, δεν είναι κουμπαριά. Όχι για να λέμε και του τραβού το δίκιο δηλαδή. Για κοίταξε με στα μάτια. Ορίστε. Για κοίταξε με στα μάτια καλά. Ορίστε, σε κοιτάω. Τι κατάλαβες. Βρέσει, κάνεις τη λιμουργισματάκια. Πες πεθάνε. Λέω, κάνεις τη λιμουργισματάκια. Τι λες μπορεί, δεν καταλαβαίνω. Εγώ τάκι για να είμαστε εξηγημένοι δηλαδή. Τι. Εμπρός! Αθήνα, Αθήνα! Παρακαλώ! Εδώ Καλαμάτα, μ' ακούτε, Καλαμάτα εδώ! Ορίστε! Τον κύριο Μακρικώστα παρακαλώ! Ποιος είναι? Εμπρός, τον κύριο Μακρικώστα! Καλαμάτα, λέει! Καλαμάτα! Έλα, έλα, Καλαμάτα! ναι, Μακρικώστας εδώ! Άντε, μωρέ, τάκη, μας ανακαλύψει η Πόπη. Τι πελά θα βρούμε. Δηλαδή, μεγαλύτερη κατάχρηση από ό,τι υπολογίζαμε. Ναι, ναι, λέγε τα παραμύθια σου τώρα εσύ. Ναι, ναι, έρχομαι με την ταχεία των δύο, ναι, θα τα πούμε από κοντά, βέβαια. Άκου, φίλε μου, Θρασίτης. Άκου, φίλε μου, Ανέδεια. Άνθρωπος, δηλαδή, τον οποίον εμείς υποστηρίξαμε. Εμείς αναδείξαμε. Εδώ πάει εκείνο το ρητό που έλεγε εκείνος ο αρχαίος ερήφης. Και εσύ τέκνον φρούτε! Βαλίτσα μου, πότε τη βαλίτσα μου. Καλά, δεν θέλεις πρώτα κάτι να σου ετοιμάσω να φας. Όχι μόνο, τι να με ετοιμάσεις, 1:05 η ώρα, θέλω να πάω και από το γραφείο να πάρω κάτι τιμολόγια, όχι, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Και το μιλάς 3-4 μέρες, δεν είπες ότι θα λείψεις. Τόσο περίπου. Δηλαδή τη μικρή βαλίτσα να σου ετοιμάσω. Όχι και τη μικρή, μωρέ, πόπι, δεν χωράει και τίποτα παραθεμάτης. Μα τι θα πάρεις μαζί σου, Χριστιανέ μου. Τι να πάρω, μωρέ, πόπι, τι να πάρω, τα τελείως απαραίτητα θα πάρω, τι να πάρω. Μπορώ να πάρω μαζί μου το ψυγείο, όχι πες μου, το βλέπεις σωστό, διεθνός σύμβουλος, να πάω στην Καλαμάτα για έλεγχο και να κουβαλάω μαζί μου και ένα ψυγείο. Τώρα αυτό που είπες πώς σου φάνηκε, πως ήταν έξυπνο. Μα με ρωτάς τι θα πάρω, τα τελείως απαραίτητα. Δηλαδή. Δηλαδή, βάλει και κανένα μαντιλάκι. Παρακάτω. Βάλει καμιά καλτσούλα. Βάλει και κανένα σκούρο κουστούμάκι. Σκούρο κουστούμάκι. Ναι ρε Πόπη, σκούρο κουστούμάκι ρε Πόπη. Γιατί δεν το κάνεις το σκούρο κουστούμάκι. Γιατί ρε Πόπη, διευθύνων σύμβουλος είμαι. Στην Καλαμάτα θα πάω. Μπορεί να έρθει να με δει και κανένας άνθρωπος. Κάς νομάρχης, κάς δήμαρχος, κάς στρατηγός, κάς δεσπότης. Ξέρω εγώ, να έρθουν να μου πούνε, ελάτε κύριε Τάκη να πάμε να φάμε κάπου. Να έχω και εγώ να βάλω κάτι σοβαρό επάνω μου. Θέλεις ένα σκούρο κουστούμάκι. Ναι, ένα σκούρο κουστούμάκι. Δηλαδή εδώ που τα λένε, βάλει και κανένα σπορ. Σπορ! Σπορ, ρε Πόπι, σπορ! Γιατί δηλαδή, διευθύνων σύμβουλος. Την Καλαμάτα θα μείνω και σε ξενοδοχείο. Η Καλαμάτα είναι τέτοιο, επαρχία. Θάλασσα έχει, βουνό έχει, μπορεί να έρθει και κανένας άνθρωπος, κανένας νομάρχης. Κανένας δήμαρχος, κανένας στρατηγός, κανένας δεσπότης. Ελάτε κύριε Τάκη να πάμε μια εκδρομούλα. Να έχω κι εγώ να βάλω κάτι σπορ επάνω μου. Καλά. Τώρα τα άλλα να μην στα λέω, ε. Ξέρεις εκεί, βάλε πιτζάμες. Φέρε και στις πιτζάμες, βάλε και στις πιτζάμες που έφερα προχθές. Τις μεταξωτές. Ναι μωρέ, τις μεταξωτές αυτές που... ναι. Όχι, Πόπη, δεν καταλαβαίνω, ρε Πόπη. Κατάλαβα, έννοια σου, κατάλαβα. Ένα μπράβο, που κατάλαβες, αν δεν πάτε, γιατί... Ρε Πόπη, ρε Πόπη.